Εγώ το παιχνίδι το είδα λίγο παράξενα. Και θέλω να σας πω γιατί το είδα. Λες το πάγκο να δεκόσαι. Ναι. Το είδες, το μελέτησες. Το μελέτησες, το είδα. Το είδες, ναι, εντάξει. Λοιπόν, μέχρι το 25 και οι δύο ομάδες έπαιζαν λάθος. Για μένα. Και οι δύο ομάδες παίζαν λάθος. Μέχρι το 25. Γιατί το λέω αυτό. Έχει κάνει 5 επιθέσεις ο ΠΑΟΚ από την πλάγια γραμμή, γιώμα. 2 με τον Λέο Βάτς και 3 με τον Ροντρίγκες. Στο στυλ που δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό το γέμισμα στην περιοχή να είναι 6 παίκτες των αντιπάλων με 3 δικούς μας και οι πιθανότητες να βάλουμε γκολ είναι πρέπει να γίνει ένα λάθος ή να έχω μια σεντερφοράρα που να σηκωθεί, να πιάσει μια κεφαλιά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν το έχω. Άρα λοιπόν η μία ομάδα παίζει μέχρι το 25 αυτό το στυλ παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ. Η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, η μαλακισμένη ομάδα, μου βάζει τον κουτρουμπί εξάρι και μου τον ανεβάζει 45 μέτρα από την άμυνα. Τραγική κίνηση. Μια κίνηση η οποία παίρνω τον Καρατζαφέρη και τον στέλνω μήνυμα τον Γιάννη. Λέω: Γιάννη, πολύ ψηλά παίζει ο κουτρουμπής στο ρόμβο πίσω. Τον ψοφάς πιο γρήγορα. Ναι. Και έχοντας για center back ένα μέτριο ξένο, ένα παλέμαχο Έλληνα και ένα back δεξί, το Μαρινάκι, ο οποίος για μένα, αν τον πάω στον Άρη του Αναστόπουλου, θα κάτσει πάγκο. Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Μέχρι τη στιγμή που γίνεται το πέναλτι. Το οποίο το παίρνει. Τι λέει, ήξερα για γάμα από έρωτα. Όχι, αυτό που λέει, κάτσε. Ο Τζόρνταν που είπε, καρά συμφωνώ μαζί του σε τι. Ο γάμος είναι, ο γάμος είναι μια εμπορική πράξη, ξεκάθαρα. Deal, καθαρά. Καθαρά. Ο Γκούντι Άλεν τα είπε όλα. Τι έχει πει ο Γκούντι, ο μεγάλος Γκούντι Άλεν. Τι είπε, αυτός που δεν είναι. Ο γάμος. Παντρεύτηκε στη κόρη του. Είπε ο Γκούντι Άλεν. Ο γάμος είναι μια πράξη την οποία εφήβραν δικηγόροι. Για να παίρνουν λεφτά τα διαζύγια. Δεν μου λες, θα κάνω μια ερώτηση, κάτι στο μήνυμα τώρα. Ναι. Το διακόπτουμε βέβαια. Με γαμάστε. Δεν πειράζει. Την ανάλυση, αλλά δεν πειράζει. Είσαι εσύ παντρεμένος και χώρισες. Χώρισες. Και ένα παιδάκι. Και έχω και παιδί. Και εγώ γιατί είμαι... να ξαναπαντρευτώ. Και εγώ είμαι. Εσύ γιατί να ξαναπαντρευτώ. Για ποιο λόγο, πες μου. Αν χωρίσει και μετά. Εσύ γιατί να ξαναπαντρευτώ. Ναι, χωρίζω. Ναι. Παιδί έχω εγώ κάνει. Ναι. Ο προορισμός που λέμε. Ναι. Αν για κάποιους είναι αυτό ο προορισμός. Ναι. Είναι. Εντάξει, γιατί, είναι. Να ξαναπαντρευτείς. Γιατί να ξαναπαντρευτείς. Εγώ είμαι τώρα γυναίκα. Και να μην κάνω τη ζωή μου. Εγώ είμαι γυναίκα. Ναι. Και σε γουστάρω, ας πούμε, και θέλω να είμαστε μαζί. Να χαρώ τη φίλη μου την Ιορδανία, ας πούμε. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να έχω κάποιο συμφέρον για να σε πάω. Μπορεί να σου πει. Τότε δεν σε θέλω εγώ. Δεν με θέλει εσύ. Άρα σε αποκάλυπτα, αποκάλυπτα μου λες. Σε θέλω. Όχι. Για να με εξασφαλίσει. Μισό λεπτό. Αποκάλυπτα. Ξεχνάτε κάτι άλλο και είτε. Κάτσε, κάτσε. Να στο δω. Αυτό τι λέει. Είσαι εσύ 40 χρονών. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Άντρας. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Έχεις κάνει δύο παιδιά, ένα παιδί. Και χωρίζω. Σε βαριέται η γυναίκα σου. Ξέρω εγώ. Χωρίζεις για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Ναι. Ναι. Και τα βρίσκεις με μία 31 χρονών, 32 χρονών. Περίμενε. Ελεύθερη. Ελεύθερη. Ναι. Τι σου τι λέει αυτό, γιατί το λέει αυτό. Γιατί κάποιες φορές μακρά φαίνεται. Ναι, μου το έχει πει κι άλλο. Σαν να φορά σου τυχαίνει. Όπου πού ρε. Κάποιες φορές φαίνεται, σήμερα δεν φαίνεται. Ή πιο κολλητά τα μπλουζάκια που φορά, κάτι κι άλλο μου το έχει πει. Να σου πω τώρα. Εγώ είμαι... Να κλείσω και να κλείσω εγώ. Αυτό που θέλω να κλείσω εγώ. Ναι, αλλά θα πεις εσύ τα δικά σου. Και μετά μου λες, και μετά μου λες. Τη δικιά μου σκέψη θέλω. Ρε κάτι σκέψη ρε, μην σε... Και 31 χρονών, 32 χρονών, δεν την παντρεύεται κάποιος 35-37 χρονών. Γιατί είναι περισσότεροι παντρεμένοι. Πιο μικρός τι να την πάρει να την κάνει, 28 τι να την κάνει 32 χρονών, να την πηδήξει μόνο. Και λέει αυτή να πάρω αυτόν που είναι παντρεμένος και τα λοιπά, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα κάνω και ένα παιδί μαζί του. Ναι. Η γυναίκα, το πρώτο, το πρώτο συμφέρον. Τι σου στείλαν πάλι. Ωραία μην. Το πρώτο συμφέρον της γυναίκας είναι η μητρότητα. Πολλές γυναίκες παντρεύτηκαν ανθρώπους. Επιθυμία. Επιθυμία, το μητρικό. Συμφέρον, επιθυμία. Ναι. Και ρωτάω παιδί με εσάς που βλέπει την εκπομπή. Ναι. Για την κουβέντα και για το παιδί με εσάς. Ναι. Ποιος είναι μαστοράρα, είναι παιδαράς, ένα 85. Ναι, ναι. Κάτω παιδί και τα λοιπά. Προστεύω. Γιατί ρε Κωστή, πες στο Μάριο, δεν έχει δικαίωμα να ξαναφτιάξει κάποιος τη ζωή του. Δηλαδή, πέρα από αυτό, φυσικά και έχει δικαίωμα. Κάτσε, πέρα από αυτό. Να ξαναφτ... Μάτια μου. Μάτια μου. Να, τι να ξαναφτιάξει. Εδώ κάτω τώρα πέρα το βλέπουμε. Είναι βασικά τι κοσμοθεωρία έχεις. Εντάξει, εσύ τι κοσμοθεωρία έχεις. Πάνε στην πλευρά της γυναίκας, ρε. Ότι ένα μέταλλο, ότι ένα δαχτυλίδι, ναι. Δεν μου αλλάζει την ζωή και την ευτυχία ή τη δυστυχία. Ναι. Δεν. Αυτός μπορεί να γουστάρει όμως. Μπορεί να συζώ με μια γυναίκα για χρόνια και να είμαι ευτυχισμένος και να κάνω και παιδί. Σου λέω εγώ ένα άλλο. Περίμενε. Εγώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Πολύ γνωστός. Άκου τώρα τι παθαίνει.
τα φτιάχνει με τη γυναίκα του, κάνει δύο παιδιά. Η γυναίκα του, ξέρεις, καμιά φορά γυναίκες μπούχτησα, έκανα αέρα να, άμα άλλος δεν βγάζει και πολλά λεφτά, ξέρω και τα λοιπά, χωρίζει. Ναι. Συναισθηματικά αδιέξω τα επικαλείτε. Άκουμε, συναισθηματικά αδιέξω τα επικαλείτε. Ναι, χίλια δυο. Πρόσεξε τώρα της. Γνωρίζει ένα από την Κρήτη αυτή. Ναι. Παίρνει τα παιδιά, πάει στην Κρήτη. Αυτός τα παιδιά δεν τα βλέπει. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, η οποία λέει ότι εγώ τα παιδιά δεν τα δίνω να τα δεις. Υπάρχουν και τέτοια. Δεν μπορεί να δει το παιδί. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ με... Δεν είναι η κάθε περίπτωση. Η άλλη πάει τα παίρνει τα παιδιά στη Σουηδία. Τα μπέρδεψε. Καλά. Κάτσε, εντάξει. Κάτσε, ναι, κάτσε. Πάει στην Αλάσκα και πάει στην Αλάσκα. Θέλει να βλέπει ένα παιδί αυτό. Εντάξει, οκ. Κατάλαβε. Αλλά γενικά, γενικά. Μάρια, μεγάλη κλάση στον Γκόρντον Μπερμπάτο. Ρακα, δεν υπάρχει! Ψάχνουμε να βρούμε! Ο Άκης ο γιατρός ο Παοξής, μας βλέπει το παιδί. Δικαίωση ραπτό που λέει στο μήνυτο. Δικαίωση ραπτό. Ψάχνουμε να βρούμε στα παγκόσμια χρονικά επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ούτε καν μα ερασιτέχνη, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή στη γειτονιά μου στο Περιφερειακό να έχει εκτελέσει πέναλτι και να τραυματιστεί, δηλαδή δεν είναι. Θα τελειώσει η χρονιά, θα βάλει καμιά 11-12 γκολ τα 6-7 θα είναι πέναλτι. Σε πανηγυρισμούς, λένε... έχουν γίνει τραυματισμοί. Σε πανηγυρισμούς υπήρχαν τραυματισμοί. Τρελώς, πανηγυρισμούς ξέρω άπειρους, ναι, να σου πω κι εγώ. Περίμενε, και Αγγλία, περίμενε, Ιταλία. Περίμενε όμως να ολοκληρώσω. Ναι. Και θέλω και διάλογο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το 25 ο ΠΑΟΚ πήγε λάθος και ο Παναθηναϊκός λάθος. Με όλη αυτή την ιστορία. Μετά το 1-0, ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου παίζει μια μπάλα. Την οποία τη γουστάρει όλος ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, για μένα η μπάλα η καλή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ είναι γιατί βγήκε ο Μπερμπάτοφ. Ένα μεγάλο κομμάτι του ότι ο ΠΑΟΚ χαμηλά και όχι τη σέντρα του Ροντρίγκες και του Λέοβατς τη βάζει την μπάλα κάτω και αν ο Πέλκας ήταν λίγο δεκάρι θα του πηδούσε τα ράματα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δεκάρι ο Πέλκας. Μένει ο Πέλκας πίσω. Θα τα πούμε αργότερα για το. Δηλαδή εκεί αν είχε ένα τσόρι Ντομίγκες, ας πούμε. Αν είχε ένα τσόρι Ντομίγκες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ούτε και ο Φορτούνης σήμερα τράβηξε. Ούτε ο Φορτούνης είναι. Άσταρε τώρα. Άσταρε τώρα, μάνα μάνα. Μέσα του συστήματος. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, εκεί πέρα το διαλύει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως έχει συνάμα και μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τα κεντρικά του. Τα δύο τα center back. Γιατί και ο ξένος δεν είναι καλό center back. Από εκεί και πέρα τώρα. Είναι σε άλλα πράγματα ο άνθρωπος, εντάξει. Ο μεγάλος προπονητής. Ο ευφυής προπονητής, ο τσάκαλος προπονητής, αυτός που είναι να περισσώσω κάτι το λάθος που έχει γίνει. Βλέπεις ότι ο Ταυλαρίδης δεν πατάει καλά. Σου κάνει ένα λάθος. Σου κάνει δεύτερο λάθος. Σου κάνει ένα πέναλτι. Ναι, δεν τον αλλάζεις. Ναι. Σου κάνει το δεύτερο. Άλλαξ τον. Να γλιτώσει τη συντριβή. Γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ πήγαινε για συντριβή. Άσε τώρα το δεύτερο ημίχρονο που μου κάνει δημόσια σχέση με τον Αναφούζο. Εκεί βάζεις το λαγό οπωσδήποτε στη βάση του ρόμβου. Και πετάζεις, να πούμε, έξω τον Ταλαρίδη και βάζεις τον κουτρουμπί. Φέρνει τον κουτρουμπί. Φάει τον κουτρουμπί σε δερμπάκ. Για τους Παναθηναϊκούς που βλέπουνε. Οκ, boys. Πέτει με εσάς. Έχουμε διακοπή. Κωστή ο Μπερμπάτοφ τραυματίστηκε πριν να χτυπήσει το πέναλτι σε ένα άνοιγμα που έκανε και έκατσε κάτω. Το πέναλτι το χτύπησε τραυματίας, γι' αυτό δεν το πανηγύρισε κιόλας. Έλα ρε, μπορεί να συμβεί ο τραυματισμός από κάθε περίπτωση. Εδώ περπατάς και εξτραβοπατάς και τραυματίζεις. Τώρα περιμέναμε τον Μπερμπάτοφ κανένα δίμηνο. Τώρα πώς θα τον περιμένουμε. Έλα τώρα. Μην βγάζετε πολύ τώρα για τον Μπερμπάτοφ. Τώρα. Εδώ περπατάς και στραβοπατάς και τραυματίζεσαι τώρα. Μαρίνα, πλάκα μου κάνει. Την έχω αναφέρει 200 φορές. Κάθε εβδομάδα προσκυνώ. Μαρίνα, τσάκ. Τον Βαλβέρντε που είμαι στον ύπνο του. Η διερμηνία του Ολυμπιακού, κλαίω. Α, που γέννησε κιόλας. Μητέρα, ναι, γίνει και μητέρα. Ναι, εννοείται, να είναι καλά η γυναίκα. Στο δεύτερο ημίχρονο πάω. Η οικογένεια φόλα Ολυμπιακό. Έχει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να το κάνει 5-0. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Για μένα η αλλαγή που κάνει ο Τούντορ, το να μην βάλει τον Κλάους και να βάλει τον Μπέλκα, περνώντας τον Δεκάρι και τον Ζάιρο, ουσιαστικά να παίξει με δύο δεκάρια, για μένα ήταν σωστή γιατί θα είχε τη δυνατότητα να ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός και να χτυπήσει με Μπέλκα, Μακ, Λέοφατς, Ροντρίγκες και Ζάιρο. Καλύτερα την κυκλοφορία. Ναι. Δεν το κάνει όμως ο ΠΑΟΚ και εκεί έχει ευθύνη. Και εκεί πολλοί ΠΑΟΞίδες τώρα θα βγουν. Κάτσε λίγο, σε έχασα. Λέω. Δικαιολόγησε το ότι πέρασε μέσα αντί για Κλάους. Αντί για τον Κλάους, ναι. Επειδή προηγούμε με ένα 0, θα βρω χώρους. Εγώ τον Κλάους, τον αργό, στην κόντρα στο 3-5-2 δεν τον χρειάζομαι. Γιατί θέλω στην κορυφή της επίθεσης, σε δύο center back τα οποία έχουν προβλήματα και σε ένα κουτρουμπί ο οποίος είναι ένα stopper. Δύο ερωτήσεις σου έχω. Παρακαλώ. Να βάλω τους γρήγορους. Δηλαδή. Κάνετε όλη θεωρία. Πέλκα Μακ Ζάιρο. Ωραία. Δύο ερωτήσεις. Θεωρώ καλή την αλλαγή.
του, που δεν βάζει τον Κλάους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θέλει να πηδήσει τον Κλάους εγκαιρότητα. Να τον χάσει δηλαδή. Δύο ερωτήσεις. Ναι. Βλέπεις ότι ο Μπερμπάτοφ, εσύ το βλέπεις, ο Ραπτόπουλος, από τηλεόραση, έχει χτυπήσει ναι. την στιγμή. Ναι, ναι. Έχει γίνει ένα μηδέν. Προηγούμε. Αλλά έχει τρεις μέρες παιχνίδι ακόμη. Έχει τρεις μέρες παιχνίδι. Τι παιχνίδι. Έχει τρεις μέρες παιχνίδι. Δεν είναι στο 70. Ναι, α, ναι. Στο 68, στο 72. Ωραία. Έτσι. Στα γρήγορα, γρήγορα. Εσύ, τι σκέφτεσαι, ότι δεν θα βάλω τον Κλάους? Ναι. Μία ερώτηση και η άλλη. Ναι. Είσαι ο Κλάους, πώς νιώθεις? Θα απαντήσω. Πολύ ωραία. Νιώθω ότι. Εγώ το βλέπω ξενερωμένο. Εγώ νιώθω πηδηγμένη ψυχολογία. Ναι. Πάνω στην ευκαιρία που μου δίδεται τώρα να παίξω στη θέση του τραυματία, με αφήνεις έξω. Όμως, τακτικός. Το άλλο ναι. Ωραίος. Τακτικός, στρατηγικός, η κίνησή του είναι σωστή. Δηλαδή, θα μου ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός. Είναι αργός στο κέντρο της αμυνάς του και στο εξάρι του. Και εγώ θα πάω με ταχύτητα να το χτυπήσω εκεί. Μάρια, δεν είσαι στο Τζόρνταν και το βλέπεις, δεν μπορεί να χορεύει στη διεύθυνση που πια θα είναι αυτό. Ωραίος χορευτής, ρε φίλε, τι να σου πω. Όσο για τον Μπερμπάτοφ, να ξέρετε ότι εγώ δεν παίρνω στη δουλειά μου ρίσκα για την ακροαματικότητα εκείνη τη στιγμή, διότι αν εγώ πιστεύω ότι ο Μπερμπάντοφ σε 15 μέρες, σε ένα μήνα θα με εξαφανίσει, θα με διαλύσει. Δεν είμαι μαλάκας εγώ 8 μήνες να τρώω βρυσίδι για να κερδίσω ένα μήνα ακροαματικότητα και να χάσω 8. Άρα λοιπόν η προσέγγιση μου στον Όλσεν, στον Κόκε, στον οποιοδήποτε παίκτη, στον Μπερμπάντοφ είναι προσέγγιση ποδοσφαιρική. Αυτά το κάνει για την ακροαματικότητα και τα λοιπά, να ξέρετε, στην ποδοσφαιρική άποψη, άμα βγει λάθος με το Βέλιο, θα πει ο μπαμπάς του κουφάλα, εσύ το γιο μου ένα μήνα, πού αυτό και τα λοιπά. Που τα βάζει γκολ ο Βέλιος, εγώ σφίγγομαι. Λέω, κοίτα τον Μπούστη, με διαψεύδει. Μακάρι το παιδί να. Καλά, με τον Μπερμπάντοφ θα βγει λάθος. Δεν το συζητάμε. Τι να βγω λάθος. Θα βγει λάθος. Πώς θα βγω λάθος. Δεν έχει δεκάρι ο Πάουκ τώρα, μην το κοιτάς. Δεν έχει δεκάρι ο Πάουκ. Τότε τον πήρε. Αν είχε δεκάρι ο Πάουκ τώρα. Σε παρακαλώ. Άσε τώρα, δεν θα με πει. Σε ποια αλλάξτε το σύστημα. Παίξε με εξτρέμ, τι να σε κάνω, ρε φίλε τώρα. Με τον Παλέμαχο. Α, πάρει τον Ταβλαρίδη να πάω στο καπί τη Τούμπα. Η μεταγραφή Μπερμπάντοφ ήταν για άλλου λόγου που ξέρουμε. Για τον Πάουκ χρειάζεται. Όπω του Κόκε στον Άρη. Του Σιγνιόρι στον Ηρακλή, όπως του Ρολαντίνιο. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα τώρα. Μην τα κάνουμε σαν και μια ώρα τώρα. Άστα.